Αγαπητές σύντροφοι και σύντροφοι, θέλω να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2021 η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος κυκλοφόρησε ένα κάλεσμα αγωνιστικής συσπήρωσης με το ΚΚΕ που απευθύνονταν σε όλους όσους ανησυχούν, αγαναχτούν και δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Αφορούσε βεβαίως την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως τα άτομα με αναπηρία και τους χρονίους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Το κεντρικό σύνθημα που παραμένει βεβαίως πάντα επίκαιρο, ήταν «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής». Ένα σύνθημα που από μόνο του δείχνει τη διαφορετική θέση του κόμματός μας, τη βαθιά διαφορά που χωρίζει το κόμμα μας από όλα τα άλλα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία ως το Μέρα 25, μιλώντας για κοινοβουλευτικά αλλά και άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Γιατί εμείς αυτά τα κόμματα τι λένε? Στις επόμενες εκλογές καταψηφίστε την εκάστοτε κυβέρνηση, ψηφίστε μας να έρθουμε στην κυβέρνηση, να αλλάξει δηλαδή ο Μανολιός με τα ρούχα αλλιώς. Διαμάχη ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει με τις εκλογές που θα έρθουν το 2023, αν δεν γίνουν νωρίτερα, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά δεν είναι και το κυρίως θέμα αυτό. Και επομένως αυτή είναι η πολιτική πρόταση και διέξοδος που έχουν στο λαό. Πασπαλισμένη πρόταση με κάλπικη αντιπαράθεση και κάλπικες υποσχέσεις. Εμείς όταν λέμε ο λαός στο δρόμο της ανατροπής θα σώσει τον ίδιο το λαό, εννοούμε ότι ο αγώνας όλων, ο αγώνας και των ΑΜΕΑ, δεν πρέπει, βεβαίως έχει στο στόχαστρό της τα νομοσχέδια, τις αποφάσεις, τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά πρέπει αυτός ο αγώνας να γίνει πιο αποφασιστικός, πιο μαζικός, πιο αιχμηρός, για να έχει και αποτελεσματικότητα, όταν αυτός ο αγώνας τρέφεται γενικά ενάντια στο αστικό πολιτικό σύστημα, δεν επηρεάζεται από τις αυτεπάτες των διάφορων κομμάτων της αντιπολίτευσης που κινούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αναγκών του κεφαλαίου. Ένας αγώνας δηλαδή που πρέπει να διαχωρίζεται από όλους εκείνους που εμφανίζονται σαν σωτήρες του. Και τώρα το λέμε αυτό με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος πείρας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να μην πούμε και παγκόσμια, όπου οι λαοί έχουν ζήσει ανεβοκατεβάσματα κυβερνήσεων πολυπίκυλων, μονοκομματικών κυβερνήσεων συνεργασίας, κυβερνήσεις που έχουν κορμό φιλελεύθερα κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, παντού και στην Ελλάδα, και κυβερνήσεις που στο παρελθόν συμμετείχαν και κομμουνιστικά κόμματα ή και τώρα κυβερνήσεις που τα στηρίζουν κάποια κομμουνιστικά κόμματα. Γνωρίσαμε στην Ελλάδα και την πρώτη φορά αριστερά, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα συνεργάστηκε με ένα ακροδεξιό κόμμα του ΣΑΝΕΛ και σε μία περίοδο που δυναμώνονταν στην Ελλάδα οι ακροδεξιές, ναζιστικές, φασιστικές απόψεις. Έχει σημασία πότε μάλιστα συνεργάστηκε. Και ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνονται εναλλαγές κυβερνήσεων, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Βεβαίως δεν αμφισβητούμε ως κόμμα ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα στη δεκαετία 60, 70 και 80 και στην Ελλάδα και σε μια σειρά χώρες της καπιταλιστικής Ευρώπης έγιναν παραχωρήσεις από τις κυβερνήσεις κάτω και από την πίεση των αγώνων, αποσπάστηκαν κάποιες κατακτήσεις οι οποίες όμως δεν ήταν καθολικές, πάρτε το χώρο των ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν έφερε νομοσχέδια για την προστασία των ΑΜΕΑ, για την αναπηρία, για τις οικογένειες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν είχε εθνική πολιτική για τους ανάπηρους, όπως και τώρα ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φέρει ένα καινούργιο νομοσχέδιο. Οι όποιες θετικές, ας το πω έτσι, διαφοροποιήσεις γίνονταν στην πολιτική απέναντι στους ανάπηρους, πρώτα-πρώτα δεν ήταν καθολικές, δεν αγκάλιαζαν το σύνολο των αναπήρων που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Γιατί εμείς γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε για τα παιδιά της αστικής τάξης που πιθανόν να έχουν την Α ή τη Β αναπηρία. Μακάρι και αυτά να μην την είχαν. Δεν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτά δεν έχουν ανάγκη την πολιτική, την προνοιακή πολιτική των διάφορων κυβερνήσεων. Τα λύνουν με τον πλούτο και τη χοντρή τσέπη που έχουν οι γονείς τους.
Επομένως, οι παραχωρήσεις ήταν πάντα κατώτερες από τις ανάγκες, κατώτερες από τις δυνατότητες, και στη συνέχεια οι όποιες παραχωρήσεις γίνονταν έχαναν τη δυναμική τους και στην ουσία εξανεμίζονταν. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μετά από τη δεκαετία του 1990 και μετά, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ του 1992, όπου τώρα κρίνουμε 30 χρόνια, άρχισε η αντίστροφη φυμέτρηση για όλους τους λαούς. Η αρπαγή, η κατάργηση κατακτήσεων. Έτσι τώρα, όταν έρχεται η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα και λένε «Εμείς υποσχόμαστε να βελτιώσουμε την Α ή τη Β κατάσταση», ξεκινάνε σε ένα έδαφος που έχουν αρπάξει προηγούμενες κατακτήσεις. Ξεκινάμε δηλαδή, ας πούμε, στην Ελλάδα περίπου από το επίπεδο του 2007, εκεί είμαστε τώρα. Για να μην πω και κάτω από το 2007. Έχουν περάσει 15 χρόνια, τα έχουν αρπάξει, είμαστε στο κατώτατο και λέει θα βελτιώσουμε. Ποιο? Όταν έχει γίνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα και ο χώρος στον ΑΜΕΑ το ξέρει πάρα πολύ καλά, όπως και γενικότερα η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Και έτσι από αυτή την άποψη, και γι' αυτό έχει αξία το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής και οι γενικές θέσεις του κόμματος, σήμερα πρέπει ακριβώς να απασχοληθούμε. Όχι μόνο αν χρειάζονται αγώνες, δεν το συζητάμε, χρειάζονται, αλλά ποιοι αγώνες ακριβώς. Γιατί οι αγώνες, κοιτάξτε να δείτε, και αυθόρμητα θα γίνονται. Όταν επιδεινώνει τη θέση κάποιον, θα αντιστέκονται, θα αντιδρούν. Σημασία έχει λοιπόν τι αγώνες χρειάζονται σήμερα και εμείς λέμε αυτό που και τι προοπτική πρέπει να δίνει ο αγώνες. Για μας λέμε ότι χρειάζεται ο αντικαπιταλιστικός, αντιμονοπωλιακός, ο αντιμπεριαλιστικός αγώνας κατά του πολέμου και για την ειρήνη, που βεβαίως αυτός θα αναπτύσσεται όχι γιατί το ΚΚΕ πατάει ένα κουμπί και γίνεται, είτε γιατί το επιβάλλει με συνθήματα, αλλά αυτός ο χαρακτήρας θα αναπτύσσεται, βεβαίως και με την πρωτοποριακή θέση του κόμματος και των κομμουνιστών και τη στάση του, αλλά και που να βοηθάει έτσι που οι εργατικές λαϊκές μάζες και τα ΜΕΑ εννοείται να μπορούν να βγάζουν και πολιτικά συμπεράσματα. Αγώνες δηλαδή που γίνεται και δεν βοηθάει στο ανέβασμα και στην ορίμανση της πολιτικής συνείδησης, δεν είναι καταδικαστέως αυτός ο αγώνας, αλλά δεν δημιουργεί προϋποθέσεις κάποιας αποτελεσματικότητας σήμερα. Και αν θέλετε, μιλάμε για ένα κίνημα που κατανοεί και που ξεκινάει από την εξής, που υιοθετεί, που πιστεύει, δεν έχει σημασία πώς το λέει στα συνθήματα, κατανοεί ότι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι ασυμφιλίωτα. Πρέπει να βρίσκονται σε πορεία συνεχούς σύγκρουσης από την αρχή ως το τέλος με τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των συμμάχων της. Αυτή η συνείδηση πρέπει να ανεβάζει την ικανότητα των αγωνιζόμενων και αυτών που θα προσχωρούν στην πορεία στον αγώνα, όταν τους λένε ότι δεν αντέχει η οικονομία πολλά μέτρα, να αποδεικνύουν ότι η οικονομία αντέχει τα μέτρα υπέρ των καπιταλιστών, αλλά εμείς μετράμε την πολιτική με το πόσο, ποια είναι η αντοχή των ίδιων των ανθρώπων που υποφέρουν. Και σήμερα η αντοχή δεν μπορεί να υπάρξει και λογικά. Εμείς δηλαδή μετράμε με τις δικές μας τις ανάγκες και όχι με την αντοχή των καπιταλιστών για τα κέρδη τους. Επομένως, σήμερα, χωρίς να μειώνουμε καθόλου τη σημασία, αν θέλετε και σε πρώτη φάση είναι ένα αντικατάστατος ο αγώνας που παλεύει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας ταξικής, αντιεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά ο αγώνας εναντίον των συνεπειών δεν μπορεί αν δεν θίγει και τις αιτίες αυτής της πολιτικής. Παραδείγματος χάρη, όταν έχεις μια πολιτική όπου η λιτότητα, οι περικοπές απευθύνονται και στα ΑΜΕΑ, πώς να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες αν δεν χτυπάς κατάμουτρα? Από πού προκύπτουν αυτές οι συνέπειες? Είναι τυχαίες? Οφείλονται γενικά και αφηρημένα σε μία αδιάφορη κυβέρνηση, σε μία κακή κυβέρνηση, σε μία κυβέρνηση που δεν ξέρει να διαχειριστεί τα πράγματα? Οφείλεται, ας πούμε, σε ανθρώπους διεφθαρμένους? Όχι. Είναι καθαρά ταξική πολιτική. Με αυτή την έννοια έχει σημασία, παράλληλα με τη δράση μας για τα άμεσα και οξυμένα προβλήματα, να ανοίγουμε μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει μια και έξω, αλλά πρέπει να συνεχίζεται και να πολλαπλασιάζονται τέτοιες συζητήσεις. Με τα εξής ερωτήματα,
τα οποία βάζουν τον κόσμο να σκεφτεί και όχι μόνο να εκφράζει την αγανάκτησή του και τη δυσαρέσκεια. Ένα ερώτημα. Γιατί σήμερα οι νεότερες γενιές καταδικάζονται να ζουν όχι μόνο πίσω από τις δυνατότητες της εποχής, αλλά να ζουν και με χειρότερους ακόμα όρους σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές? Να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Άλλο ερώτημα. Τι είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο στη λαϊκή ευημερία? Τι είναι αυτό που κάνει τον τροχό της ιστορίας να γυρνά είτε στον αέρα είτε προς τα πίσω, αντί να πηγαίνει προς τα μπρος? Τι είναι αυτό που ακυρώνει τις δυνατότητες για σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής? Και όταν λέμε σύγχρονους όρους, παίρνουμε υπόψη την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, τα πάντα, της έρευνας κτλ. Άλλο ερώτημα. Γιατί ζούμε όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε ένα φαύλο κύκλο? Καπιταλιστική ανάπτυξη, καπιταλιστική κρίση, μετά ξανά καπιταλιστική κρίση, μετά ξανά καπιταλιστική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που υποτίθεται ότι θα έβαζε ένα τέλος στον πόλεμο, γιατί έχουμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 1991 πάνω από 100 τοπικούς υπεριαλιστικούς πολέμους? Και μην τους υποτιμάμε αυτούς, επειδή μερικοί είναι κάπου μακριά στην Αφρική, κάπου στην Ασία, κάπου εδώ και κάπου εκεί. Και γιατί μετά το 1991, που έλεγαν όλα τα κόμματα και όλα τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη ότι τώρα με το που νίκησε η Αντεπανάσταση και δεν υπάρχει το σοσιαλιστικό σύστημα και η Σοβιετική Ένωση, τώρα μπαίνει τέρος στον πόλεμο, έτσι έλεγαν, και περνάμε στη φάση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Γιατί μετά από αυτό μετά το 1991 έχουμε δεκάδες πολέμους, έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν επεκταθεί οι αιστείες, και γιατί σήμερα ακούμε ακόμα και από υπεριαλιστικά κέντρα που λένε και βάζουν το ερώτημα, μήπως πάμε για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο? Και εδώ με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω, κοιτάξτε να δείτε, θεωρητικά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο κίνδυνο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει τοπικός πόλεμος που δεν υποκινείται, δεν πυροδοτείται και δεν στηρίζεται από τα μεγάλα, τα ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα, από τις ηγετικές καπιταλιστικές δυνάμεις. Δείτε σήμερα ποιοι συγκρούονται. Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ. Λένε ότι έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, πολλούς πόλους, αλλά πρόκειται για πολλούς υπεριαλιστικούς πόλους που μεταξύ τους διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία, την ηγεμονία κτλ. Κτλ. Επομένως, θεωρητικά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τον κίνδυνο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε το εξής πράγμα. Μπορεί να μην διατρέχουμε τον κίνδυνο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου όπως το γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα, πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά να έχεις πολλούς τοπικούς πολέμους μέσα στους οποίους συμμετέχουν και υπάρχουν οι αντιθέσεις των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πρόοδο και με την ευκαιρία. Μιλάει ο Μητσοτάκης, μιλάει ο Τσίπρας. Δεν είναι σωστό που το προσωπείο που επιβιώ, δεν είναι πρόσωπα, είναι κόμματα. Και λένε θα κάνω τούτο, θα κάνω τ' άλλο, φέρνω αυτό το μέτρο για την ακρίβεια, για τους φόρους, για την έμφυα, για τα αμαία κτλ. Για το 13ο, καλά δεν υπάρχει 13η σύνταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα επίδομα έδωσε σε ένα μέρος των συνταξιούχων, δεν έδωσε 13ο μισθό, ποτέ δεν δόθηκε μετά την κατάργησή του. Δεν μιλάνε όμως για την κατάσταση στην περιοχή της διεθνής εξελίξης κτλ. Για όλα αυτά τα οποία τα ίδια τα υπεριαλιστικά κέντρα τα βάζουν στην πρώτη γραμμή. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς για μια σταθερή θετική πολιτική και αγνοείς τις αιστείες των υπεριαλιστικών πολέμων που μας περιτριγυρίζουν? Πολύ περισσότερο που η Ελλάδα είναι ενταγμένη μέσα σε τέτοιες συμμαχίες. Είναι οργανικό μέλος. Δεν είναι απλώς ενταγμένη στο υπεριαλιστικό σύστημα, στον παγκόσμιο καπιταλισμό, είναι ενταγμένη με δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με διμερείς συμφωνίες όπως είναι η Συμφωνία Μαμούθ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, και στον χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία, ενώ καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς οξυμένα τα προβλήματα, είναι οξυμένα, πώς να πω, έχεις και σωματικά και οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς το οικονομικό πρόβλημα. Και ειλικρινά το καταλαβαίνουμε, και μάλιστα σε μια Ελλάδα
με γύρανση του πληθυσμού, που σημαίνει από μια ηλικία και μετά αυξάνονται τα άτομα με αναπηρία και χρόνοι πάσχοντες, και όχι μόνο γιατί φταίει η ηλικία, αλλά γιατί ζούμε και γιατί οι συνθήκες ζωής και διατροφής και τα λοιπά δεν είναι κατάλληλες, και άρα με μαθηματική ακρίβεια μπορεί να μην γεννηθήκαμε όλοι με σωματική αναπηρία, αλλά γινόμαστε χρονίως πάσχοντες και ανάπηροι από μια ηλικία και μετά, και καμιά φορά και χωρίς αυτό να είναι αναπόφευκτο, αλλά δυστυχώς γίνεται αναπόφευκτο στις συνθήκες του καπιταλισμού. Παρόλα αυτά, και στον χώρο του κινήματος των ΑΜΕΑ υπάρχει ανάγκη, προτάσσοντας πάντα τα οξυμένα προβλήματα, που είναι τα πιο οξυμένα αν θέλετε από όλους, δεν το συζητάμε, το καταλαβαίνουμε, ταυτόχρονα όμως πρέπει ακριβώς να ανέβει η συζήτηση και ο προβληματισμός και για τις γενικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν τα ΑΜΕΑ να πετύχουν την απόσπαση όλων όσων διεκδικούν, και όχι μόνο όσων διεκδικούν, όλων όσων πρέπει να διεκδικήσουν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να μειωθούν τα κέρδη των καπιταλιστών? Δεν γίνεται. Τι γίνεται? Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Επομένως, η πάλη πρέπει να οδηγήσει, θέλει τέτοια οξύτητα, και όχι μόνο βέβαια από τα ΑΜΕΑ, μιλάμε σε συνεργασία με όλα τα τμήματα της εργατικής τάξης, αυτοαπασχολούμενος, γυναικείο κίνημα, νεολαίσθητο κτλ. Πρέπει να είναι καθαρή. Θα πληρώσει οι καπιταλιστές. Όσο υπάρχει, ζούμε στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να πληρώσει κανένας άλλος. Διότι μπορεί να σου δώσουν κάτι και να στο πάρουν από την άλλη τσέπη. Ή να το αφαιρέσουν, δίνουν στην ακραία φτώχεια κάτι και μετά τα παίρνουν από τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, με την έννοια ότι αυτοί έχουν κάτι παραπάνω από την ακραία φτώχεια. Παραδείγματος χάρη, το Εθνικό Σχέδιο Αναπηρίας δεν το έχουμε ακόμα, έτσι δεν είναι χάρη? Αυτό πραγματικά πρέπει να γίνει. Όχι. Πρέπει να γίνει κρίκος για το ανέβασμα με όλες τις μορφές και τις πιο οξυμένες, θα έλεγα, μορφές πάλης. Και φυσικά εδώ όχι απλώς η αλληλεγγύη, αλλά και όλοι οι κλάδοι, οι περισσότεροι κλάδοι της εργατικής τάξης, πρέπει να το κάνουν και δικό τους αίτημα αυτά που θα προβάλλουν τα ΑΜΕΑ. Και βεβαίως γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, το κίνημα υγείας. Δηλαδή πρέπει να γίνει αναπόσπαστο, και ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να... Αυτό θα είναι, αν θέλετε, ένα αναβαθμισμένο βήμα στην ανάπτυξη και στην ισχυροποίηση του κινήματος των ΑΜΕΑ. Δηλαδή να γίνονται κινητοποιήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, φυσικοθεραπευτών και όλων όσους έχουν σχέση με τον ΑΜΕΑ, με τα προβλήματα των ΑΜΕΑ και όχι μόνο με τα ιδιαίτερα δικά τους. Αυτοί μπορεί να συμβάλλουν πάρα πολύ σε αποκαλύψεις για το πόσο έχει χειροτερεύσει η κατάσταση σε αυτό το χώρο. Έχω υπόψη μου, δεν θέλω να τα επαναλάβω για λόγους χρόνου, τα αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής Αναπήρων, τα οποία είναι εξυγχρονισμένα και παίρνετε υπόψη αυτό το μεγάλο κύμα της ακρίβειας, το οποίο πλήττει όλους. Δηλαδή τα εργατικά λαϊκά στρώματα εννοούμε. Παραδείγματος χάρη, βεβαίως πρέπει να είναι σωστά τα αιτήματα για τη γενναία αύξηση των επιδομάτων 100 ευρώ από 1η-1η του 2022. Ένα ολόκληρο επίδομα και μια ολόκληρη σύνταξη και τη 13η και τη 14η, κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων, όχι αυτά που λένε, θα μειώσουμε τον... Τι λέτε τώρα, κατάργηση, τέλος. Και δεν λένε ποσοστά, κανένας δεν λέει. Η κυβέρνηση κάποια ποσοστά θα τα πει, γιατί είναι η κυβέρνηση και πρέπει να κάνει νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο είπε θα μειωθεί. Τι θα μειωθεί? 1%, 2, δεν γίνεται. Κατάργηση όλων των δημοτικών τελών για όλα τα ΑΜΕΑ και τους χρονίους πάσχοντας. Είναι σωστό. Υπάρχει το νέο το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, το οποίο στην ουσία μπάζει καθαρά και άμεσα τους ιδιώτες. Σήμερα είναι συνδεδεμένος. Δηλαδή ο δημόσιος τομέας στέλνει προς τον ιδιωτικό. Τώρα θα γίνει και το αντίστροφο. Θα μπει ο ιδιωτικός μέσα στο δημόσιο. Είναι αδύνατον τα αιτήματα των ΑΜΕΑ όχι να ικανοποιηθούν, ακόμα και τα ελάχιστα αιτήματα των ΑΜΕΑ, όταν εξελίσσεται έτσι το σύστημα υγείας.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι αυτή η εξαγγελία που έγινε για τον προσωπικό βοηθό για τα ΑΜΕΑ να ενταχθεί στη δομή βοήθεια στο σπίτι, που όμως να μην μείνει όπως είναι, αλλά θέλει να είναι, να γίνει μαζική δομή, πώς να πω, με προσωπικό κτλ. Και με αυτή την έννοια έχει σημασία να ξεσκεπαστεί αυτό για την κυβέρνηση, παίρνοντας αυτό το μέτρο για τον προσωπικό βοηθό στο σπίτι, ως σύνθημα συγκινεί, γιατί είναι κάτι, μια επιτακτική ανάγκη. Αλλά από ότι εδώ υπάρχουν πολύ περίεργα πράγματα, λέει η κυβέρνηση. Το δικαιούνται αυτοί που έχουν μέχρι 60.000 ευρώ το χρόνο. Εδώ φορολογεί και αυτούς που έχουμε ελάχιστο εισόδημα. 60.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 5.000 ευρώ το μήνα. Πριν απ' όλα έπρεπε να ξεκινήσει από αυτά, από το πραγματικό εισόδημα που έχει η μεγάλη πλειοψηφία των ΑΜΕΑ. Αν θέλει να το γενικεύσει για όλους, εντάξει, εμείς δεν θα πούμε μην το δώσει όλους, αλλά αυτό το μέχρι 60.000 είναι λίγο πονηρό, σαν πολύ πάνω είναι ο μέσος όρος. 60.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα. Και εκεί λέει, θα κάνει πρώτα 1.000 πιλωτικά θέσεις, του χρόνου θα κάνει άλλες 1.000, ζει σε μάιμου να φας τριφύλι. Εδώ δηλαδή πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό. Είναι κρίκος κι αυτός. Μέσα στο εθνικό σύστημα, πώς το λένε, τη νέα πολιτική αναπηρίας, αυτό το βοήθεια στο σπίτι, ή μάλλον ο προσωπικός βοηθός, είναι σοβαρός κρίκος και αγκαλιάζει, εγώ πιστεύω ότι αγκαλιάζει δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, και πάλι λέω με την προοπτική της ακόμη μεγαλύτερης γύρανσης του πληθυσμού. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Σήμερα έχουν αλλάξει και οι συνθήκες ζωής. Σήμερα, πολλοί που έχουμε σοβαρά προβλήματα, μένουμε μόνοι μας. Δεν είναι οι παλιές οικογένειες του χωριού που μένανε 10 άτομα μαζί και ο ένας βοήθαγε τον άλλον. Μέσα στα αστικά κέντρα, στις πολυκατοικίες κτλ. Τα πράγματα ούτε μπορεί, με συγχωρείτε, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Πρέπει να αισθανόμαστε ασφάλεια ότι μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Άλλο πράγμα η οικογενειακή θαλπορή, η στήριξη του γονιού, αυτό είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι όπως γίνεται σήμερα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, πάμε και πολύ πιο πέρα ακόμα. Και σήμερα τα προβάλλουμε. Το πάγιο δικαίωμα στη δουλειά για όλα τα ΜΕΑ που μπορούν να εργαστούν. Το πάγιο δικαίωμα. Και εδώ μπορούν να εργαστούν και άνθρωποι με μια ορισμένη, αν θέλετε, και πνευματική αναπηρία, μπορούν να αξιοποιηθούν. Το δικαίωμα στη δουλειά, η εργασία σε κατάλληλους χώρους, το κατάλληλο ωράριο εργασίας, δεν λέω λεπτομέρειες, ο χρόνος συνταξιοδότησης. Μισθοί, επιδόματα και συντάξεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Παροχή σωματικών, πνευματικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα ΑΜΕΑ και για τους χρόνιους πάσχοντες. Οι υποδομές, ακόμα και σπίτια, κατάλληλα να ζουν μόνοι τους άνθρωποι με αναπηρία. Αναφερόμαστε στις γυμναστηριακές και φυσικοθεραπευτές εγκαταστάσεις, στα μέσα μετακίνησης, το δικαίωμα στην ψυχαγωγία, στην ανάπαυση, στις διακοπές. Και τα ΜΕΑ έχουμε ανάγκη να απολαμβάνουμε δημιουργική ζωή. Αναφέρομαι στα ζητήματα της ψυχικής υγείας, της διατροφής. Είναι ένα τεράστιο θέμα της υγιεινής διατροφής, το οποίο εξειδικεύεται, αν θέλετε, και κατά τομείς και κλάδους αναπηρίας. Και αυτά τώρα που λέμε, δεν τα αναλύω αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ίσως να τα συζητήσουμε και πιο ξεχωριστά. Αυτά τα οποία λέμε τώρα δεν είναι κάτι στη φαντασία μας. Τέτοιο σύστημα υπήρχε στις χώρες του σοσιαλισμού. Και μάλιστα εμείς δεν λέμε να αντιγράψουμε ως κόμμα τι υπήρχε στις χώρες του σοσιαλισμού, γιατί αυτό τώρα πάμε πριν 40 και 50 χρόνια πριν, γιατί σήμερα ζούμε στο 2022 και αύριο θα είμαστε στο 2030, άρα αυτό το σύγχρονο σύστημα υγείας έχει απείρως μεγαλύτερες δυνατότητες να είναι πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο καλό. Αλλά όμως βασικά έτσι ήταν στο σοσιαλισμό, αυτές ήταν οι βάσεις του. Γιατί ο σοσιαλισμός έχει σαν μέτρο, και ο νόμος του σοσιαλισμού είναι η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Ο νόμος του καπιταλισμού είναι το κέρδος. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παλεύουμε στον καπιταλισμό για απόσπαση κατακτήσεων. Αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση και του περιορισμένου χαρακτήρα και του πισωγυρίσματος στις συνθήκες του καπιταλισμού. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ζήσαμε τώρα το πρόβλημα και το ζούμε της πανδημίας. Ότι τα ΜΕΑ ήταν τα μεγάλα θύματα, νομίζω, είναι γνωστό. Και δεν είναι τυχαίο, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα κατέθεσε στην Ευρωβουλή ένα
μία μελέτη που αναφέρεται σε μια σειρά καπιταλιστικά κράτη, όπου στη μεγάλη πλειοψηφία τα αμαία έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακής κατάστασης του συστήματος υγείας. Δηλαδή, τέτοιες εξειδικευμένες μελέτες δεν γίνονται. Λένε 500 θάνατοι ή ξέρω τόσες χιλιάδες θάνατοι, 50 την ημέρα, αλλά την κοινωνική προέλευση. Αυτά, κουβέντα, την κοινωνική σύνθεση να το πω, αυτά δεν τα λένε. Να σας πω ένα παράδειγμα, στις σοσιαλιστικές χώρες υπήρχε οργανωμένος επιδημιολογικός τομέας που ξεκινούσε από τα πανεπιστήμια και διακλαδώνονταν μέχρι τη γειτονιά. Γιατί οι επιδημίες έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Κάποιες μπορεί να εξαφανίστηκαν. Ο επιδημιολογικός κίνδυνος, και που σημαίνει ότι η μελέτη των επιδημιολογικών κινδύνων συνδέεται με την μελέτη της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Μπορεί να μην έχει βρεθεί από πού προήρθε ο COVID-19, αλλά επομένως το στοιχείο της πρόληψης στον καπιταλιστικό κόσμο που θεωρείται ότι έχει αποθεώσει το κοινωνικό κράτος, δεν υπήρχε καν πρόβλεψη, ενώ είχαν περάσει από άλλους COVID, το SARS, το MERS κτλ. Καμία πρόληψη. Και φυσικά είχε τα χάλια του το σύστημα υγείας και χωρίς σχεδιασμένη πρόληψη πιθανού επιδημιολογικού κινδύνου, τα πράγματα είναι και σήμερα όπως τα γνωρίσαμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα ξαναγυρίσω στο αρχικό ζήτημα, είναι όχι απλώς αγώνες. Αγώνες γίνονται, έχουν αυξηθεί, έχουμε πολλές εστίες δράσεις και ορισμένες και με αποτελέσματα και στο λιμάνι της Κόσκο και σε ορισμένους κλάδους και οικοδόμη μια σύμβαση πάνω από το ποσοστό που υποτίθεται ότι επιτρέπει η κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή ο αγώνας πρέπει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά περισσότερο. Δεν εννοούμε να ταυτιστεί με τις θέσεις του ΚΚΕ, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας αγώνας απλώς ζητώ από τη μια κυβέρνηση, δεν με ικανοποιεί, αναζητώ τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Και αν θέλετε, αυτοί οι αγώνες που μπορούν να φέρουν κάποια αποτελέσματα είναι αυτοί οι αγώνες που καταφέρνουν πλήγμα στο αστικό πολιτικό σύστημα, που το φέρνουν σε δυσκολία, που αν θέλετε να το πω έτσι και πιο καθαρά, που το αποσταθεροποιούν. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Την περίοδο 2012-2015 σημειώθηκε κάτι που, αν θέλετε να σας πω και την αλήθεια, ούτε και εμείς σαν κόμμα το είχαμε προβλέψει. Δεν φαινότανε, αλλά υπέβοσκε. Στις εκλογές τα δύο βασικά αστικά πολιτικά κόμματα της Εναλλαγής, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, έχασαν εκατομμύρια ψήφους. Καταποντίστηκε η Σοσιαλδημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε το κατώτερο εκλογικό αποτέλεσμα που είχε πάρει ποτέ. Φυσικά κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, όσο και ανατροπή να έχει, δεν πρόκειται να φέρει ανατροπή της συνολικής κατάστασης. Γιατί το αστικό πολιτικό σύστημα μπορεί να μπαλώνει τις τρύπες που δημιουργούνται. Αλλά ήταν μια ευκαιρία για το λαό αυτό. Ο λαός τότε φοβήθηκε την αποσταθεροποίηση που του λέγανε. Δεν θα είναι σταθερό το πολιτικό σύστημα, μπορεί να μας διώξουν από την Ευρωζώνη και κάτι τέτοια. Και αντί η φόβη και ο πανικός που ένιωσε η αστική τάξη να γίνει δύναμη για το λαϊκό κίνημα, φοβήθηκε και ένα μεγάλο μέρος του λαϊκού κινήματος και τελικά δημιούργησε τις προϋποθέσεις τι. Το αστικό πολιτικό σύστημα να μπαλώσει τις τρύπες του. Έγιναν κυβερνήσεις συνεργασίας, Νουδού, ΠΑΣΟΚ, που πριν λίγα χρόνια, αν το λέγαμε, που εμείς το προβλέπαμε, μας παίρνανε με τις πέτρες. Όταν τα λέγαμε, ότι αυτή είναι ασυμφιλίωτη αντίπαλη. Και στη συνέχεια έχετε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, άλλη περίεργη συνεργασία, όχι περίεργη για μας, αλλά με βάση αυτά που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο, και έρχεται το καινούργιο μνημόνιο που το υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Θεοδωράκη. Και στη συνέχεια έρχεται η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σταθεροποιεί το πολιτικό σύστημα, αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο αστικό πολιτικό σύστημα, πέρα από τα μνημόνια, και έδωσε δυνατότητα να ξαναγυρίσει η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα έχει εξασφαλιστεί η εναλλακτική λύση. Αν η Νέα Δημοκρατία υποστεί μια φθορά μεγαλύτερη από αυτή που της επιτρέπει να κυβερνήσει, υπάρχουν ψήνονται οι εναλλακτικές λύσεις στο παρασκήνιο.
κυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ. Κοινάλ, ή μπορεί να έχεις διασπάσεις, αποχωρισμούς, νέα κόμματα κτλ. Θα τα διευθετήσουν. Το αστικό πολιτικό σύστημα δεν θα αφήσει να διαταραχθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το λαϊκό κίνημα πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους και τους φόβους και τις αυτοπάτες που του βάζουν μέσα στο κεφάλι του. Άμα δεν σχηματίσει την κυβέρνηση, θα ξαναπάμε σε εκλογές. Και άμα ξαναπάμε σε εκλογές, τι έγινε δηλαδή, και άμα ξαναπάμε σε εκλογές. Αυτό που πρέπει να κάνει το λαϊκό κίνημα είναι ακριβώς όσο μπορεί να είναι αδύναμη η κυβέρνηση, το αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί μόνο τότε μπορεί να το υποχρεώσει σε κάποιες παραχωρήσεις. Γιατί είναι αυτό, να σας θυμίσω τι έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λέει, πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις. Πρέπει να δώσουμε κάτι στην εργατική τάξη. Γιατί αύριο, αν ξεσηκωθεί, θα μας ζητήσει να τις δώσουμε περισσότερα. Και όταν λέμε να αποσπάσουμε κάποιες κατακτήσεις, τι εννοούμε? Όχι να πάμε στο σπίτι μας και να κοιμόμαστε, γιατί κάτι πήραμε. Αλλά γιατί αυτό, να ανακαλύψουμε τη δύναμή μας, να αποκτήσουμε πείρα και να τρέξουμε πιο μπροστά για μια πιο ορμητική αντεπίθεση ως το τέλος, ως την ανατροπή της αστικής πολιτικής εξουσίας, ως το σοσιαλισμό, ή εν πάση περιπτώσει, αν όλοι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν τι είναι ο σοσιαλισμός, μια κοινωνία που δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Και μάλιστα με την ευκαιρία, μία από τις φοβίες που λένε είναι η ακροδεξιά, οι φασίζους, τα φασιστικά, τα ναζιστικά κόμματα κτλ. Και αυτά τα κόμματα υποφελούνται και από αυτά τα κόμματα. Για κοιτάξτε τώρα, έχουμε τρεις διαδοχικές εκλογές στη Γαλλία για τον πρόεδρο, που εκεί ο πρόεδρος είναι, αυτός είναι ο ηγεμόνα, από αυτόν είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι πρωθυπουργικό, είναι προεδρικό. Τρεις φορές υπάρχει ο άγχος. Το άγχος να μην βγει η Λεπέν. Κυβέρνησαν Ρεπουμπλικάνοι, κυβέρνησε οι σοσιαλδημοκράτες, με την ενοχή και της αριστεράς, σε εισαγωγικά βέβαια. Μαζεύονται όλοι μαζί. Σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί, κομμουνιστές, Ρεπουμπλικάνοι. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι το φιλελεύθερο, ας πούμε, κόμμα. Μαζεύονται όλοι μαζί και ψηφίζουν όλοι μαζί για να μην βγει η Λεπέν. Και τρεις φορές επισύει το κίνδυνο της Λεπέν. Άρα, είναι φανερό ότι τα αστικά κόμματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε την ακροδεξία, ούτε τους ναζιστές. Γιατί είναι προϊόν του συστήματος και γιατί, αν θέλετε, οδηγούνται σε άνοδο αυτές οι δυνάμεις όταν απαγοητεύουν όχι μόνο τα φιλελεύθερα κόμματα, αλλά όταν απαγοητεύεται ο λαός και από τα λεγόμενα προοδευτικά και αριστερά. Και αν είναι κάτι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, είναι η διάβρωση των ριζοσπαστικών συνειδήσεων. Αλλά, αν θέλετε, το θέμα του πολέμου, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, όπως λέγεται, είναι επίσης εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Καταρχήν, πρόκειται για ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Γενικά, είναι κλασικός υπεριαλιστικός πόλεμος και από τις δύο μεριές. Είναι πόλεμος ανάμεσα στους δύο. Είναι ο πόλεμος που εκφράζει την αντιπαράθεση της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Και από την άλλη μεριά είναι η Ουκρανία με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, αν θέλετε, παγκόσμιο χαρακτήρα πόλεμο, ανεξάρτητα αν έχει πάρει μια εδαφική διάσταση, και είναι ένα θέμα. Οι Ουκρανοί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε ρωσικές περιοχές πέρα από τα σύνορα. Αύριο μπορεί οι Ρώσοι να χτυπήσουν περιοχές πέρα από τα ουκρανικά σύνορα, αλλά τις συνέπειες αυτού του πολέμου τις ζούμε όλοι. Κυρώσεις, ακρίβεια, διατροφικό πρόβλημα κτλ. Αλλά μια που είπα την ακρίβεια, για να πάμε στον πόλεμο. Η ακρίβεια ξεκίνησε πριν τον πόλεμο. Και ήταν και προβλεπόμενη. Καταρχήν, καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή αύξηση της παραγωγής, ας πούμε, της καπιταλιστικής παραγωγής, ανάπτυξη του καπιταλιστικού εμπορίου κτλ. Δίχως πληθωρισμό δεν έχουμε γνωρίσει σε όλη τη διάρκεια που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το καπιταλιστικό σύστημα. Και το ιδιαίτερο αυτής της περίοδου είναι ότι η ακρίβεια οφείλεται στο μεγάλο κόστος
της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονομίας και του ανταγωνισμού ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους και στα κράτη για το ποιος θα πουλήσει περισσότερο το πετρέλαιό του, πού θα περάσει η φυσική αγωγή. Δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα, να το πω αναλυτικά, γιατί είναι καθαρά ζήτημα πώς λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία, αλλά αυτό είναι το κόστος. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει κατάργηση του λιγνίτη στην Ελλάδα. Αλλά όλα τα άλλα πρέπει να τα αγοράσουμε, να τα κάνουμε εισαγωγή. Βεβαίως, η Ελλάδα δεν είναι αυτάρχης 100%, πρέπει να τα κάνουμε εισαγωγή. Ας πούμε, έλεγαν ότι στα ελληνικά πελάγη υπάρχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Σταμάτησαν την άντληση των υδρογονανθράκων, την εξόρυξη, γιατί οι μεγάλες εταιρείες οι μονοπωλιακές σου λέει όχι, θα κάνουμε εξόρυξη εκεί και δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε στο Αιγαίο ή εκεί και εκεί, εκεί. Επομένως, η ακρίβεια είναι ο φαύλος κύκλος της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στη δεκαετία του 80, όταν οι μισθοί αυξάνονταν 25%, αυξάνονταν 10, 15 και παραπάνω της 100, ο πληθωρισμός πήγαινε 25%. Βεβαίως ο πόλεμος όξυνε το πράγμα. Το χειροτέρεψε. Αυτό τώρα το υγρό φυσικό αέριο που θα φέρουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου οικονομικά, θα το πληρώσουμε διπλά και τριπλά. Πρώτα-πρώτα έρχεται από πολύ μακριά. Έχει σημασία αν μπαίνει στο πετρέλαιο από κοντινή. Δεύτερο, δεν μεταφέρεται με αγωγό. Αυτό θα μεταφερθεί με πλοία και πρέπει υγροποιείται και μετά πρέπει να ξαναγίνει, να γίνει αέριο. Αυτό έχει τεράστιο κόστος. Και να δείτε πώς ξεφεύγουν την ακρίβεια οι μεγάλες εταιρείες, αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εμείς την ακρίβεια. Η Shell, παραδείγματος χάρη, η οποία υποτίθεται ότι έκοψε την παροχή, δεν αγοράζει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Ρωσία λόγω των κυρώσεων, τι κάνει. Το παίρνει και μπορούν να παίρνει φυσικό αέριο, τη μισή ποσότητα από ό,τι έπαιρνε και την ανακατεύει με φυσικό αέριο, δεν θυμάμαι τώρα από ποια χώρα, από ποια χώρα φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και έτσι δεν φαίνεται ότι είναι το καθαρά ρώσικο. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Οι μεγάλες εταιρείες ξεφεύγουν. Όταν έκανε η Ελλάδα ψήφιση τις κυρώσεις να μην μπουλιώνται στη Ρωσία, ροδάκινα κτλ. Τι κάναν οι μεγάλες όμως εταιρείες, όχι η μικροπαραγωγή. Ήρθαν σε συνεννόηση με καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην Βόρεια Μακεδονία. Τα αγόραζε η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Μακεδονία τα πούλαγε στη Ρωσία και έτσι υποτίθεται ότι αυτές οι εταιρείες δεν έπαιρναν μέρος, οι μεγάλοι παραγωγοί δεν συμμετείχαν στις κυρώσεις εξαγωγών προς τη Ρωσία. Εμείς όμως ο λαός πώς θα ξεφύγει? Με κόλπα και μπαλαμούτια δεν γίνεται αυτό, την ακρίβεια δεν την γλιτώνουμε. Επομένως, πραγματικά εδώ άλλη λύση παρά την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, την κατάργηση όλων των ειδικών φόρων, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και αυτά να τα... Και φυσικά σου λέει η κυβέρνηση, ναι, αλλά ο προϋπολογισμός θα πέσει έξω. Πάρτε από το μεγάλο κεφάλαιο, κόψε το κεφάλι σου. Για το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι θέλει πολλή δουλειά με τον κόσμο για να κατανοήσουν τις θέσεις μας. Γιατί ο πολλής κόσμος, έχοντας και την πλήση εγκεφάλου της προπαγάνδας, τι ακούει? Μια ισχυρή χώρα η Ρωσία, και μάλιστα σκόπιμη προπαγάνδα συνδέει τη Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση που δεν έχει καμία σχέση, η Ρωσία επιτίθεται σε μια μικρή χώρα. Γιατί? Γιατί ο λαός της θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δεν έχει δικαίωμα ένας λαός να αποφασίσει πού θα πάει. Έτσι το βλέπει ο κόσμος. Δεν βλέπει το εξής πράγμα, ότι και από τις δυο μεριές πυροδοτήθηκε αυτός ο πόλεμος και δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πρώτος το πόλεμο. Αυτό, ειλικρινά σας λέω, είναι μια σχετική λεπτομέρεια και να σας πω γιατί. Γιατί το ΝΑΤΟ, ενώ το 1997 και το 1999 συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμφώνησαν επίσημα με τη Ρωσία ότι δεν θα ενταχθούν γειτονικές της χώρες στο ΝΑΤΟ. Τότε ήταν φίλοι με τη Ρωσία γιατί ήταν η αναδυόμενη ισχυρή καπιταλιστική δύναμη. Επομένως τότε, όταν άρχισαν να την περικυκλώνουν και φτάνουν πια, αφού βάζουν τις βαλτικές χώρες, αφού βάζουν την Πολωνία, την Ουγγαρία, βάζουν τα πάντα, και τι τους μένει? Η Ουκρανία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προετοιμάζεται
πολεμική επίθεση κατά της Ρωσίας. Γίνεται στρατιωτική, πολιτική και οικονομική περικύκλωσή της. Μα η Ρωσία εντωμεταξύ αυτή έχει γίνει μια παγκόσμια δύναμη, δεν είναι στην πρωτοκαθεδρία, και αυτή ποντάρει στην συμμαχία με την καπιταλιστική Κίνα, που είναι μεγάλη δύναμη. Και έτσι στην πραγματικότητα σήμερα υπάρχουν δύο στρατόπεδα του υπεριαλισμού, το ευρωατλαντικό και το ευρωασιατικό. Το ευρωατλαντικό είναι οι χώρες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά είναι η Αυστραλία, η Ιαπωνία κτλ. Και είναι το ευρωασιατικό, που είναι η Κίνα με τους συμμάχους της, μαζί με τη Ρωσία, που έχει καταλαμβάνει και ένα μεγάλο μέρος της Ασιατικής Υπήρου. Αυτή είναι η σύγκρουση που γίνεται στο συγκεκριμένο έδαφος. Επομένως, είναι πόλεμος που δεν τον αποφάσισαν οι λαοί. Είναι πόλεμος που καθοδηγείται από τις δύο αστικές τάξεις, τη ρωσική και την ουκρανική. Εμείς βεβαίως ξεκινήσαμε την καταδίκη της χώρας που έκανε την επίθεση, αλλά αυτό που δεν άρεσε είναι ότι λέγαμε ότι αυτή η επίθεση είναι η απάντηση στην επίθεση που θα δέχονταν από την ουκρανική αστική τάξη και όχι μόνο από την ουκρανική, από το ΝΑΤΟ και τα λοιπά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα επίκαιρο. Τι πρέπει να κάνουν οι λαοί, γιατί οι λαοί σίγουρα δεν θέλουν τον πόλεμο. Τι πρέπει να κάνουν? Να σας πω την αλήθεια και θα κλείσω με αυτό. Είναι το πιο σύνθετο και δύσκολο ζήτημα. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις με τον υπεριαλισμό, έχεις να κάνεις με τον πόλεμο. Και δεν είναι μόνο δύσκολο γιατί έχεις να κάνεις με τον πόλεμο, είναι δύσκολο γιατί η πλήση εγκεφάλου έχει φτάσει πια στους λαούς μέχρι εκεί που δεν πάει. Και γιατί, αν θέλετε, την πρωτοβουλία στην πλήση εγκεφάλου, και η Ρωσία κάνει πλήση εγκεφάλου και όλοι κάνουν πλήση εγκεφάλου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Εμείς σαν κόμμα έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Να πω όμως την αλήθεια, επειδή κάτω πολλές φορές από την όξυση των καθημερινών προβλημάτων, κάτω από την όξυση, και κάτω αν θέλετε από την πίεση που δεχόμαστε από τον κόσμο, ότι τώρα πες μου για τα σημερινά μου προβλήματα, τι κάνω τώρα. Καμιά φορά βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το να ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία εξαρτώνται και τα καθημερινά προβλήματα του λαού και των αμαία. Εμείς τι λέμε? Παραδείγματος χάρη, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που ο υπεριαλιστικός πόλεμος είναι αναπόφευτος, είναι αναπόφευτος. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν οι λαοί να βάλουν εμπόδια, να κερδίσουν χρόνο ή και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και όταν ξεσπάσει να είναι έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη ένα καπιταλιστικό κράτος, όποιο και αν είναι αυτό, εδώ ισχύει και η Ελλάδα, παίρνει μέρος στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ο λαός πρέπει να παλέψει κατά της εμπλοκής στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να μην συμμετέχει. Κοιτάξτε, δείτε, όταν λέμε μη συμμετοχή, δεν εννοούμε ότι αδιαφορούμε για το ότι ο ουκρανικός λαός δέχεται βόμβες και βομβαρδίζεται. Δεν λέμε αυτό. Είναι άλλο πράγμα η αλληλεγγύη, η ανθρωπιστική βοήθεια. Η ίδια η αποκάλυψη γιατί γίνεται ο πόλεμος είναι επίσης βοήθεια απέναντι σε αυτούς τους λαούς. Πώς θα αποτρέψεις? Στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, θυμάστε, όσοι βγαίνανε φαντάροι, λέγανε εγώ δεν φεύγω από τα σύνορα, υπήρχαν αξιωματικοί που δεν πήραν φιλοπορίες και δεν δέχτηκαν να μπουν στα πλοία και να πάνε. Και έχουμε παραδείγματα ακόμα από την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, όπου το κόμμα τότε ήταν 4 χρόνων. Και υπήρχαν Έλληνες φαντάροι, κομμουνιστές, που στη Μικρά Ασία αρνήθηκαν και αποκάλυπταν ότι αυτός ο πόλεμος είναι επιθετικός, είναι υπεριαλιστικός, δεν μπορούμε να σφάζουμε τον τουρκικό λαό. Άλλο η τουρκική, δεν μιλάμε τώρα για τον Κεμάλ και την τουρκική ηγεσία. Και μάλιστα θα έχουμε μια έκδοση για το 1922, τη Μικρασιατική Καταστροφή, και θα δείτε πράγματα τα οποία τα έχουμε και από στοιχεία, αστικά στοιχεία, όχι μόνο από τον ριζοσπάστη τότε. Επομένως, με κάθε τρόπο πρέπει να παλεύεις για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, να καλλιεργείται μια τέτοια συνείδηση στο λαό, ότι η συμμετοχή σε έναν πόλεμο μετατρέπεις τους λαούς σε θύματα. Και ταυτόχρονα δημιουργείς προϋποθέσεις κινδύνου να γίνει θύμα και ο ελληνικός λαός. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας
επώνυμα απείλησε την Ελλάδα, ενώ τις επιτίθενται οι πάντες της Ρωσίας, όλες οι κυβερνήσεις, επώνυμα απείλησε την Ελλάδα. Γιατί? Για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, για το Στεφανοβίκιο. Διότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος, το μεγαλύτερο μέρος των όπλων που περνάνε στην Ουκρανία, περνάνε μέσα από την Ελλάδα, όπως έγινε και με τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Και εγώ δεν λέω, αν γενικευθεί ένας πόλεμος και μπουν και άλλα κράτη της περιοχής, μπήκε η Πολωνία, η Μολδαβία ή δεν ξέρω εγώ τι, καταλαβαίνετε, έχεις κίνδυνο να σου ρίξουν κανένα πύραυλο στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι είναι στον πόλεμο. Στέλνεις και στέλνω. Το αποφάσισε αυτό ο ελληνικός λαός? Όχι. Το αποφάσισε ο ρώσικος λαός? Το αποφάσισε ο ουκρανικός? Το αποφάσισε ο πολωνικός? Εμείς λοιπόν τι λέμε? Έχουμε μια θέση που για τον κόσμο μπορεί να φαίνεται τολμηρή, αλλά είναι θέση η οποία διαμορφώθηκε στις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν σου επιτεθεί το οποιοδήποτε κράτος, ας πούμε η Τουρκία, εμείς βεβαίως πρέπει να παλέψουμε, ο λαός, καταρχήν καμία ενότητα, καμία στήριξη της αστικής τάξης Ελλάδας και εθνική ενότητα με τα άλλα κόμματα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να παλέψει βεβαίως κατά του ξένου εισβολέα. Το κάναμε στην κατοχή, δεν χρειάζεται καινούργια διαπιστευτήρια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επιδιώξει να ιτηθεί η ξένη αστική τάξη που μπήκε στη χώρα σου με το στρατό της, αλλά να ιτηθεί και η δική σου αστική τάξη. Όχι με την έννοια να την νικήσει η ξένη αστική τάξη, αλλά να νικηθεί από το λαό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, σε συνθήκες πολέμου, όχι στο ξεκίνημα αλλά προς το τέλος του, το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα μπορεί να εμφανίσει αποσταθεροποίηση και να δημιουργηθεί και επαναστατική κατάσταση. Έτσι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επαναστατική κατάσταση είχαμε στην Ελλάδα, είχαμε σε 8 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ρωσία. Επομένως, θα παλέψεις για να μην διαβούν ή να μην έχεις δυνάμεις κατοχής μέσα στην Ελλάδα, γιατί τα κράτη είναι εθνοκρατικά, δεν έχει σύνορα, δεν ξέρω τα σύνορα πότε θα καταργηθούν στον κομμουνισμό. Αλλά όσο υπάρχουν σύνορα δεν θα επιτρέψουμε και πρέπει να χύνουμε το αίμα μας για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι όμως για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Σηκώνουν τον κίνδυνο της Τουρκίας. Και εδώ είναι μια ευκαιρία να δούμε και τι είναι το ΝΑΤΟ, τι είναι το διεθνές δίκαιο που λένε. Με την Τουρκία υπάρχει οξύτατο πρόβλημα από το 1973, στην ουσία αμφισβήτησης ελληνικών συνόρων κτλ. Αυτές οι δύο χώρες είναι στην ίδια συμμαχία. Κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις προσομοίωσης για ρώσικο, για πόλεμο κατά της Ρωσίας και δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους και δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να επιβάλλει την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και όχι μόνο δε, λέει καταργήστε τα σύνορα. Οδηγούμαστε τώρα σε συγκυριαρχία και στο Αιγαίο και σε διχοτόμηση της Κύπρου, κυπριακό. Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο που υπάρχει? Παλαιστινιακό, άλλη τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν τον περασμένο αιώνα και πολλά χρόνια πριν. Ποιο είναι αυτό το διεθνές δίκαιο, αφού λέει να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, πώς? Το διεθνές δίκαιο είναι το ιμπεριαλιστικό δίκαιο. Και εκεί που είναι γενικό και έχει διατηρήσει κάποιες θετικές φράσεις όταν υπήρχαν οι σοσιαλιστικές χώρες και βελτίωναν κάποια άρθρα του συντάγματος, για να τα εφαρμόσεις, θέλει μια στρατιά νομικών σε κάθε χώρα να κάνουν ερμηνεία και θα ερμηνεύονται με βάση το συσχετισμό δυνάμεων. Άμα πάνε στο δικαστήριο της Χάγης, θα ερμηνευτούν με βάση το συσχετισμό δυνάμεων των υπεριαλιστών. Με αυτή την έννοια, η επίκληση, ας πούμε, του τουρκικού κινδύνου, τι λέει δηλαδή η κυβέρνηση? Ότι να βοηθήσουμε, να κάνουμε τα πάντα για τον πόλεμο της Ουκρανίας, μέχρι μεταφέρουν όπλα από το Αιγαίο. Οπλιστικά συστήματα από το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου, την ΚΟ, τη ΧΙΟ κτλ. Να τα πάμε στην Ουκρανία, γιατί άμα σε επιτεθεί η Τουρκία, θα μας βοηθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα σας, το κόμμα τα έχει απαντήσει αυτά. Δεν εμπιστευόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας στους συμπεριαλιστές, μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά θα σας απαντήσω, για να τελειώσω, θα σας πω δύο πράγματα. Όλοι οι απόστρατοι, οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ να ανήκαν,
αρκετές φορές ακόμα και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αποστολάκης, που ήταν υπουργός άμυνας, είπε καθαρά και απερίφραστα: αν η Τουρκία μας επιτεθεί, θα είμαστε μόνοι μας. Δεύτερο, τι είπε ο Παναγιωτόπουλος πριν τις 4 μέρες ο υπουργός άμυνας, ότι δεν μπορούμε. Η Τουρκία βέρθα τώρα κάθε μέρα κάνει διπλάσιες παραβιάσεις από ό,τι έκανε και παρενοχλήσεις πριν. Και λέει ο Παναγιωτόπουλος, δεν μπορούμε να βάλουμε θέμα στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ έχει περισσότερα προβλήματα και χρειάζεται την Τουρκία. Επομένως, αυτό που λέμε ότι πάλι για την υπεράσπιση της πατρίδας, του λαού, όχι της πατρίδας της αστικής τάξης, πρέπει να συνδυάζεται με την πάλι για την νίκη κατά της αστικής τάξης, είναι το απόλυτα σωστό. Αν, ας πούμε, στη Ρωσία υπήρχε σήμερα ένα κίνημα σε καλύτερη κατάσταση, σε καλή κατάσταση, όχι καλύτερη, τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να ξεσηκωθούν εκατομμύρια λαού στους δρόμους, όχι οι κόρες των καπιταλιστών που στενοχωριώνται για τις κυρώσεις και που χάνουν τα κότερα, αλλά ξεσηκωθεί ένα κίνημα και οι φαντάροι οι Ρώσοι να πούνε δεν μπαίνουμε, είναι αδέλφια μας οι Ουκρανοί, μια πατρίδα είχαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ή έστω μπαίνοντας μέσα στην Ουκρανία να... υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να πάρεις τους γαλονάδες, να τους βγάλεις τα γαλόνια, να βάλεις καινούργιους γαλονάδες και να πούνε δεν κάνουμε πόλεμο. Και ελάτε, και αν ο ουκρανικός λαός, σε ένα όσο γινόταν μεγάλο μέρος του, να... βεβαίως να υπερασπιστεί τη χώρα του από τους βομβαρδισμούς, δεν λέμε, να κάτσει να βομβαρδίζεται, αλλά όχι να στηρίζει την κυβέρνηση, την αστική τάξη της χώρας του και τα σχέδια να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στείλει ΝΑΤΟ όσο γίνεται περισσότερα όπλα, να διαχωριστεί πλήρως. Και μακάρι, αν θέλετε, να νικήσει ο ουκρανικός λαός και ταυτόχρονα να ανατρέψει την ηγεσία του. Αλλιώς είναι φαύλος κύκλος. Ακόμα και αν επέλθει μία συμφωνία ειρήνης, θα είναι υπεριελιστική συμφωνία κάτω από τα όπλα και ανάλογα με το ποιος νίκησε και ποιος συμφέρει, και θα έχει διάλειμμα, δεν θα είναι διαρκής. Και τέλος, αυτή τη στιγμή απλώς σας το λέω, δεν ξέρουμε πότε θα, και αν κλείσει αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρουμε πότε, υπάρχουν άλλα προβλήματα, Κίνα και Ταϊβάν. Θα μου πεις στην Νοτιοανατολική Ασία δεν υπάρχει τοπικός πόλεμος που δεν έχει διεθνή διάσταση. Δεν ξέρεις πού αλλού μπορεί να ξεσπάσει. Έχεις ανοιχτές αισθήσεις στην Αφρική, εδώ στην Μέση Ανατολή. Πού θα ξεσπάσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία, επιτίθεται στην Ιεμένη και με τη βοήθεια των Patriot που του έχει στείλει η Ελλάδα. Πρόκειται να στελεί στρατιωτικό τμήμα στη Μοζαμβίκη. Τι έχουμε εμείς να χωρίσουμε με το λαό της Μοζαμβίκης? Τίποτα, φυσικά. Επομένως, όταν είσαι εμπλεγμένος, θα την πληρώσεις. Και αν δεν την πληρώσεις με πολύ αίμα, θα την πληρώσεις με την ακρίβεια, θα την πληρώσεις με τη λιτότητα, θα την πληρώσεις με τη φτώχεια, θα την πληρώσεις με την καταστολή. Για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, αυτό το σύνθημα που λέει το κόμμα μας: μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Είναι ένα σύνθημα εύληπτο. Δεν είναι και καθόλου, είναι ουσιαστικό, δεν είναι λαϊκίστικο όπως λένε κάποιοι άλλοι. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα άλλα κόμματα που λέει ψή, έλα σε μένα να σε σώσω. Αυτό πρέπει να συζητηθεί πιο πλατιά. Και στα ΜΕΑ και στις οικογένειές τους. Ξαναλέω, ξέρω όταν έχεις τόσο οξυμένα προβλήματα, οικονομικά, σωματικά, ύπαρξης και επιβίωσης, όταν μια οικογένεια έχει βαριές καταστάσεις να αντιμετωπίσει, καταλαβαίνω ότι και το μυαλό πολλές φορές θολώνει, και το μυαλό δεν... αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν δεν παλεύεις, σίγουρα θα τα φας όλα στο κεφάλι σου. Όταν παλεύεις, μπορεί να μην τα κερδίσεις όλα, αλλά ανοίγεις ένα δρόμο. Σας ευχαριστώ.